Σε ομιλία του σε εκδήλωση, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ρωτήθηκε εάν θα είναι εφικτός ένας συμβιβασμός σε περίπτωση που η Τουρκία μετακινήσει τους S-400 εκτός των εδαφών της. Ο Τούρκος δημοσιογράφος χρησιμοποίησε συγκεκριμένα το παράδειγμα της Ελλάδας που σταθμεύει τους S-300 στην Κρήτη. «Είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις, πολύ διαφορετικά παραδείγματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου κράτη έχουν αγοράσει εξοπλισμό που προηγείται εδώ και πολύ καιρό τις νομοθεσίες των Αμερικανικών κυρώσεων, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις». Απάντησε προσθέτοντας ότι το Κογκρέσο ήταν σαφές όταν είπε ότι η μόνη λύση είναι η Τουρκία να διώξει εντελώς τους S-400. «Η απόκτηση του S-400, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δεσμεύσεις που πήραν όλοι οι σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για μείωση, όχι αύξηση, των προμηθειών ρωσικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Μπλίνκεν, απαντώντας σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, σχολίασε τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διώξουν τους S-400 και ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πρόβλημα που δημιουργούν για τα συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.